Με μεγάλες καθυστερήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν μια συμβολαιογραφική πράξη όπως είναι η μεταβίβαση ακινήτου. Όλο το πρόβλημα έγκυται στη γραφειοκρατία καθώς απαιτούνται πολλά έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να γίνει ένα μεταβιβαστικό συμβόλαιο, όπως γνωρίζει ο κόσμος που συναλλάσσεται, χρειάζεται φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, σωστή απεικόνηση του ακινήτου στον έμφυα, βεβαίωση ΤΑΠ από το Δήμο, συν κάποια άλλα δικαιολογητικά που είναι όχι σε όλες τις πράξεις. Όλα αυτά λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για να συγκροθούν, δεν είναι θέμα μίας, δύο, πέντε ημερών. Ανάλογα με τις δυσκολίες που θα παρατηρηθούν έκδοση αυτών των δικαιολογητικών, μπορεί να φτάσει και το δίμηνο και το τρίμηνο κλπ. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, Αναστασία Δρανδάκη, αφού συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα έγγραφα, ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου, ωστόσο μετά από αυτό έπεται και συνέχεια. Αυτό δεν κρατάει πάνω από πέντε μέρες, ας πούμε, η εργασία του συμβολιογράφου, η συγκέντρωση των συμβαλωμένων, η πρόσκληση στο γραφείο του, δηλαδή, και η υπογραφή. Και έχουμε και το τρίτο στάδιο, που είναι η καταχώρηση της πράξης στο κτηματολογικό γραφείο ή η μεταγραφή στο υποθηκό φυλακείο. Μάλιστα, όπως τονίζει η κυρία Δρανδάκη, τα κτηματολογικά γραφεία σε κάποιες περιοχές είναι υποστελεχωμένα, με συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Εκεί τώρα, τα μεν υποθηκοφυλακεία λειτουργούν με μια αρκετά ικανοποιητική ταχύτητα, τα δε κτηματολογικά γραφεία, περίπτωση, άλλα κτηματολογικά γραφεία έχουν πολύ προσωπικό, οπότε προχωρούν γρήγορα και σε μία εβδομάδα με 10 μέρες έχουμε την καταχώρηση. Άλλα κτηματολογικά γραφεία είναι υποστελεχωμένα και έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Πάντως, αυτό που τονίζουν οι συμβολαιογράφοι είναι πως πρέπει η πολιτεία να δώσει λύση στο πρόβλημα, ώστε όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και αύριο μάλιστα έχουμε συνάντηση ως Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τον κύριο Κυρανάκη, προκειμένου να δούμε τουλάχιστον το θέμα της τελικής φάσης του κτηματολογίου να λυθεί και να επιταχυνθεί.